εργασίας, θα τα επιδεινώσει στο χώρο των παραγωγικών της χώρας. Αν πάμε στο γάλα με αυτά τα μέτρα που το υποτιμούν και λέει στα γάλα, το κολλάτε. Μα τι λέτε, κύριε. Εκτός καταγραφής διαφωνία. Δηλαδή, μιλάτε για την κτηνοτροφική Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία επιβιώνει από το γάλα. Βγάζει ο άλλος από τα πρόβατα, από τα μοσχάρια του κτλ. Είναι πρωτογενής παραγωγή. Είναι κάτι ένα παραγωγικό δυναμικό για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θα το πετάξουμε και θα πούμε τώρα 10 ημερών φρέσκο γάλα για να έχουμε ανθρώπινες αγωγές, να κερδίζει η Νουνού και οι Ολλανδικές εταιρείες και να εκτοπίσουν την ελληνική φιλοτροφική παραγωγή και την ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Έχουμε μετρήσει το κόστος. Έχουμε μετρήσει το κόστος. Απλά πράγματα να φτιάξουμε. Να είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Να προστατεύουμε. Να προστατεύουμε αυτά τα οποία ξέρετε πόσο έχει πέσει η ελληνική παραγωγή, κύριε Λαφαζάνη, δραματικά. Μα άμα έχει πέσει το ποσοστό Ελλάδα, θα εισάγει λοιπόν. Τι λέμε, αν έχει πέσει, θα πρέπει να τη δώσουμε και τη χαριστική βολή. Όχι, εγώ λέω το αντίθετο. Αυτό λέτε και είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην έχουμε κτηνοτροφία, να μην έχουμε γεωργία, να μην έχουμε βιομηχανία, τα έχουμε διαλύσει όλα. Λοιπόν, μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και λέει ο άλλο, μα το γάλα λέει. Μα βεβαίω το γάλα. Γιατί τι είναι το γάλα, δεν είναι παραγωγικό προϊόν. Δεν είναι ένα προϊόν που κάθε μέρα είναι στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας. Λοιπόν, γιατί αυτό να το εισάγουμε. Βεβαίως, να πάρουμε λοιπόν μέτρα, να στηρίξουμε αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε τα προϊόντα μας πιο αποδοτικά, πιο ανταγωνιστικά, βεβαίως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχουμε κάπου μία υστέρηση, που εγώ δεν αυτή τη στιγμή, κύριε Λαφαζάνη, μία υστέρηση, η τιμή του γάλα στην Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες στην Ευρώπη. Έτσι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Να είμαστε, κοιτάξτε, να μιλάμε ρεαλιστικά. Κοιτάξτε, την τέταρτη υψηλότερη τιμή παραγωγού έχει η Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στα καρτέλ του γάλα. Αυτά τώρα βρήκαμε τα καρτέλ. Εκεί οφείλεται. Ναι, αλλά τι να κάνουμε την πραγματική διάσταση. Να πάρουμε τα μέτρα αυτά που πρέπει για να στηρίξουμε την αποδοτικότητα τη κτηνοτροφία μας και της γαλακτοβιομηχανίας μας. Να πάρουμε μέτρα κατά του καρτέλ, να ελέγξουμε καλύτερα τις τιμές, αλλά η απάντηση σε αυτά τα προβλήματα δεν είναι αθρώες εισαγωγές για να δώσουμε τη χαριστική βολή σε ό,τι έχει αποφύγει. Δεν είναι μόνο να ληφθούν αυτά τα μέτρα και το γάλα να γίνει ανταγωνιστικό μετά. Η εύκολη λύση που λέτε για να πέσουν τιμές είναι δηλαδή άντε αθρώες εισαγωγές να κλείσουμε την εγχώρια. Εγώ αφιβάλλω αν θα πέσουν και οι τιμές έτσι. Γιατί θα ελεγχθεί από πολυεθνικές επιχειρήσεις η αγορά σε λίγο και θα έχουμε πάλι ανατιμήσεις. Έχετε δει τι γίνεται με τις ελεγχόμενες από τις πολυεθνικές εταιρείες. Πολύ πολύ έχουμε, δεν το ξέρουμε. Από τις ελεγχόμενες τομείς. Πού πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, μη συζητάμε να λέμε λογικά πράγματα, πράγματα που θα στηρίξουν την απασχόλησή μας. Γιατί άμα διαλυθεί και η κτηνοτροφία, θα έχουμε νέα ανεργία. Αν κλείσουμε τις γαλακτοβιομηχανίες, θα έχουμε κι άλλη ανεργία και το κέρδος θα είναι ανύπαρκτο. Αντίθετα, η ζημιά πάρα μόνο, πολύ μεγάλη. Μόνο στο κομμάτι των υπαλλήλων που είπε ο κ. Λαφαζάνης, μία ερώτηση. Εδώ και 2 χρόνια που γίνεται η διαπραγμάτευση, οι όποιες πολιτικές